να αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα δεκάδων περιοχών του Νομουχανίου που παραμένουν αποκλεισμένες, επιχειρούν οι αρχές με τη συμβολή και του στρατού. Η μία από τις δύο στρατιωτικές γέφυρες μεταφέρθηκε το πρωί στον Πλατανιά και μέσα στις επόμενες δύο ημέρες εκτιμάται ότι θα έχει συναρμολογηθεί. Εμείς έχουμε άλλες δύο γέφυρες έτοιμες στην Αθήνα, έτοιμες να φορτωθούν. Ξεκινώντας λοιπόν με την πρώτη, θα δούμε στη συνέχεια πού αλλού μπορούμε να επέμβουμε, ούτως ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να γίνει η αποκατάσταση. Η υποχώρηση του επιχώματος της γέφυρας του Πλατανιά έκοψε στα δύο την παλαιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης τόνισε ότι οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου θα κινηθούν τάχιστα. Δύο γέφυρες πρέπει να ξαναχτιστούν από την αρχή, δεν επισκευάζονται και αυτό το έργο τώρα είναι αρκετά σύνθετο, θα το κάνουμε το γρηγορότερο δυνατό. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης, επισκεπτόμενος μία ημέρα πριν τις κατεστραμμένες γέφυρες, τόνισε ότι η υποχώρηση του επιχώματος στον Πλατανιά ήταν αποτέλεσμα της αυθαίρετης δόμησης στην κήτη του ποταμού Ιάρδανος. Μπορούμε να κάνουμε εδώ κάτι χωρίς να δείξουμε το σπίτι αυτό? Όχι. Δεν νομίζω. Ούτε δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Απλά δεν νομίζω, θα μας μην παίρνετε εμάς. Πού είναι το σπίτι, πού είναι αυτό το σημείο που δεν είναι γέφυρα, ήταν μπάζωμα και τι έπεσε. Για να έχει και εικόνα πώς γίνονται οι κακοτεχνίες και πώς η αυθαίρετη δόμηση ή η άλλη δόμηση επηρεάζει τις υποδομές. Η γέφυρα του Πλατανιά ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας της Δώρας Μπακογιάννη σε πληγήσεις περιοχές των Χανίων. Άκουσα ότι ο κύριος Πύρτζης μίλησε για 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια είναι αστείο ποσό για το μέγεθος της καταστροφής. Και δεν το λέω ως μηχανικός, αλλά δεν υπάρχει κανένας μηχανικός με τον οποίο μίλησα, ο οποίος να θεωρεί ότι με 10 εκατομμύρια είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες. Εδώ στην ουσία ήταν επίχωμα από ό,τι φάνηκε και το απαρέσυρε. Γιατί ο ποταμός άλλαξε ροή. Δεν είχε, δηλαδή εδώ ήταν κλειστό. Είχε ένα τείχο. Και όλο αυτό το πράγμα το πήρε. Επειδή η Κρήτη θεωρείται δεδομένη από τις κυβερνήσεις, δεν είχε ποτέ το μερίδιο που δικαιούτο. Αλλά και από αυτές τις κυβερνήσεις τα Χανιά είναι ο πιο εγκαταλελειμμένος νομός της Κρήτης. Δεν γίνεται αυτό. Την ίδια στιγμή σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι δεκάδων χωριών που είδαν τις περιουσίες τους να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά των ποταμών. Στον Τέρε ολόκληρη γειτονιά απειλείται από την καθίζηση του εδάφους, ενώ στις καλλιέργειες οι ζημιές είναι βιβλικές. Έχουμε διαλύσει ο κόσμος πώς θα ζήσει. Πώς θα ζήσει. Εμάς είδατε εκεί κάτω, μου υπάρχει ένα μοτέρ 20 ύπη με τριβάθμια αντλία και εξαφανίστηκε το σπιτάκι. Μου πήρε 500 πορτακαλιές. Ήρθε κανείς να τα δει αυτά. Η γειτονιά απειλείται απέναντι, τα καροφαγιανά απειλούνται, διότι έτσι λάζει μέχρι τα σπίτια. Δεν έχει έρθει κανένας στην εδώ χώρα. Οι μεγάλες ζημιές. Εκτός από τις περιφερειακές, τον Πλατανιά και τα λοιπά, τις γέφυρες που ήμασταν πριν, είναι εδώ. Εδώ οι άνθρωποι έχουν χάσει το βιός τους. Εδώ έχουν καταστραφεί όλες οι καλλιέργειες τις οποίες είχαν. Αυτό σημαίνει ότι έχει καταστραφεί η περιουσία τους. Διαδοχικές είναι οι συσκέψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με τα κυβερνητικά στελέχη αλλά και στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης να ενημερώνονται για την έκταση των καταστροφών. Το Υπουργείο Εσωτερικών, από τα κονδύλια που έχει προβλέψει για τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, θα χρηματοδοτήσει με όσα χρήματα απαιτηθούν τις ανάγκες αποκατάστασης του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου. Η ζημιά που έχει γίνει και στην ιρτημένη παραγωγή, αλλά και στο φυτικό κεφάλαιο, καθώς επίσης και στα θέματα της κτηνοτροφίας, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κάποια στιγμή και σαν κυβέρνηση και σαν πολίτες πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι μονάχα τα πράγματα, οι επισκευές οι οποίες θα γίνουν, οι αποκαταστάσεις, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι πρόχειρες και ότι πραγματικά θα προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Να δούμε πώς θα αποκαταστήσουμε και τις γεωργικές καλλιέργειες. Έχουν υποστεί τρομακτικές καταστροφές οι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταστραφεί. Μετά από δύο ολόκληρους μήνες άνοιξε σήμερα η Εθνική Οδός Χανίων Κισάμου. Η εικόνα που παρουσιάζει ωστόσο είναι αποκαρδιωτική. Η Δυτική Κρήτη μετρά τις πληγές της και ένα θύμα από τη φωνική κακοκαιρία, το πέμπτο για το νησί μετά την τραγωδία στο Γεροπόταμο.
Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον άτυχο κτηνοτρόφο που παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο στον εμπρός νερό από Κορώνου.